Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί στο πλαίσιο των μαθημάτων του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας έχουμε ως εισηγητή τον Γιώργο τον Μανιάτη. Ο Γιώργος Μανιάτης είναι μια σπάνια περίπτωση διανοητή που συνδυάζει τη φιλοσοφική του παιδεία και ευρυμάθεια με την ενασχόληση, θα έλεγα εντελεχή ενασχόληση με την τέχνη και την αισθητική και τη φιλοσοφία της τέχνης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να το αναφέρω γιατί δεν είναι ψυχρές ορθολογικές οι σχέσεις στον κόσμο. Το Γιώργο τον Μανιάτη τον θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια όταν σπουδάζαμε στη Σοβιετική Ένωση και ο Γιώργος προείδρευε του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών και ερχόμασταν τότε ως φοιτητούδια εμείς, του εκθέταμε τους προβληματισμούς μας και επειδή είχαμε το σαράκι από τότε των ομίλων, από τα φοιτητικά μας χρόνια, είχαμε όμιλο δηλαδή και στη Μόσχα που σπουδάζαμε οι Έλληνες φοιτητές, του είχαμε εκθέσει τους προβληματισμούς μας και είχε σταθεί πράγματι δίπλα μας, μας είχε συστήσει πράγματα τα οποία αξιοποιήσαμε και τα οποία νομίζω σημαδέψανε. Με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ξέρω αν το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά εσύ μας είχες δώσει ωραία πράγματα τα οποία αξιοποιήσαμε όσο μπορούσαμε και έχουν σημαδέψει τη μετέπειτα πορεία και τις αναζητήσεις μας. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι προσπαθούσε να συνδυάσει τη βαθιά γνώση, επιστημονική γνώση στα θέματα αυτά, με την επικαιρότητα, χωρίς να εκχυδαίζει σε μια υπερπολιτικοποίηση άμεση τα πράγματα, το οποίο εγώ το θεώρησα ότι είναι παρακαταθήκη και μια σπάνια αντίληψη για τον μαρξισμό από εκείνη την εποχή. Να μην πολυλογώ λοιπόν, θέλω να εκφράσω την... Θέλω να κάνω μια μικρή αυτοκριτική. Φτιάξαμε ένα πολύ λακωνικό δελτίο τύπου που έχουμε αδικήσει πολύ ως προς την εργογραφία του Γιώργου. Με κολακεύεται προς την φωτογραφία. Εντάξει, προσπαθήσαμε πλέον στα οπτικά να αναπληρώσουμε. Αλλά θα το επαναστρώσουμε. Το λόγο έχει ο Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη. Είναι υπερβολικά βέβαια, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φωτογραφία της αφίσας, όπως καταλαβαίνετε, και εγώ είμαστε το ίδιο πρόσωπο. 20 χρόνια νεότερος ήμουν εκεί και 20 κιλά πιο αδύνατος. Αλλά δεν έχει σημασία, εφόσον το όνομα είναι το ίδιο, καταλαβαίνετε ότι δεν σας κοροϊδεύω, είμαι ο ίδιος που είναι στη φωτογραφία. Για το θέμα μαρξισμός και τέχνη, μαρξισμός, αισθητική και τέχνη, στα ελληνικά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Θα ήθελα να πω 2-3 από αυτά που έχω εγώ υπόψη μου και που αξίζει τον κόπο κάποιος να τα πάρει στο υπόψη του, να τα διαβάσει αν θέλει. Είναι αρχικά στο περιοδικό Επιστημονική Σκέψη, ένα παλιό καλό περιοδικό που έβγαινε τη δεκαετία του 80, μαρξιστικό περιοδικό. Είναι το τεύχος 19 και συγκεκριμένα εκεί υπάρχει ένα άρθρο του Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής μουσικολογίας τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την αισθητική των Μάρξ Έγγελς, με τη μαρξιστική αισθητική, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Είναι ίσως και το πρώτο που γράφτηκε τη νεότερη εποχή, μετά δηλαδή την πολιτική αλλαγή του 1974, το πρώτο ενδιαφέρον άρθρο. Υπάρχει επίσης το εξαιρετικό βιβλίο του Λίφσιτς που μεταφράστηκε στα ελληνικά πριν από 1,5-2 χρόνια από τη Μαντώ Γιαννίκου και που το επιμελήθηκε ο Γιάννης Ιόλαος Μανιάτης, που έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο εισαγωγικό. Ο Λίφσιτς ως, κατά τη γνώμη μου, ο πρίτανης της μαρξιστικής αισθητικής στη Σοβιετική Ένωση, τέλος πάντων ένας εκ των σημαντικότερων, έχει γράψει αυτό το ευσύνοπτο βιβλίο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη θίγη τον πυρήνα της μαρξικής σκέψης, είναι για τον Μάρξ αποκλειστικά, θίγει τον πυρήνα και παρακολουθεί την ανάπτυξη, την εσωτερική ανάπτυξη του στοχασμού, του αισθητικού στοχασμού του Μάρξ, από τα πρώτα, τα προμαρξιστικά ας πούμε κείμενά του, μέχρι τα τελευταία που είχε υπόψη του ο Λίφσιτς.
Τολμώ να πω επίσης ότι υπάρχει και ένα βιβλίο που έχει βγει παλιά από ένα συμπόσιο που είχε γίνει με τίτλο «Τέχνη και ιδεολογία», που και εκεί θα βρείτε 2-3 άρθρα που έχουν ενδιαφέρον. Και εάν δεν θεωρηθεί πολύ ότι περί αυτολογώ, υπάρχει ένα άρθρο δικό μου για τον ρεαλισμό στο περιοδικό «Κρίση», το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Κρίση», και ένα άρθρο σε ένα αφιέρωμα που είχε κάνει το περιοδικό «Ουτοπία» με θέμα «Κομμουνισμός». Εκεί είχα γράψει ένα άρθρο «Τέχνη και κομμουνισμός». Σε αυτά τα άρθρα εμπολής θα βασιστώ και σε αυτή τη βιβλιογραφία, σύν τα κείμενα των κλασικών. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το περιοδικό «Μαρξιστική σκέψη», το καινούριο τεύχος, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, δεν το έχω διεξέλθει όλο. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα για την τέχνη στην Σοβιετική Ένωση, που νομίζω έχει πολλά κείμενα, αρχιακά κείμενα, και έχει και ένα-δυο πρωτότυπα ελληνικά κείμενα, ένα για το σοσιαλιστικό ρεαλισμό και ένα για την πρόσληψη του Σέξπιρ στη Σοβιετική Ένωση, που το έχει γράψει ο Γιάννης Ιόλαος Μανιάτης, τα οποία είναι και αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο Μάρξ προγραμμάτιζε να ασχοληθεί με την αισθητική, να γράψει δηλαδή συγκεκριμένα δύο φορές ένα κείμενο που θα έπαιρνε και τη μορφή βιβλίου για την αισθητική και ένα εκτενές άρθρο στην Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια που ήταν παραγγελία δηλαδή, να γράψει ένα άρθρο για την αισθητική, κυρίως κριτική στις απόψεις του Φίσερ, ενός φιλοσόφου της εποχής, ο οποίος είχε ασχοληθεί με την αισθητική, με τη φιλοσοφία της τέχνης και την αισθητική. Δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι, όχι απόπειρες, αυτή η επιθυμία του Μάρξ δεν υλοποιήθηκε. Παρόλα αυτά, είναι διάσπαρτο σε όλο του το έργο από τις επιστολές στον πατέρα του, από τα πρώτα ποιητικά του έργα, τα πρώτα ποιητικά του σχεδιάσματα, έως το τέλος της ζωής του. Είναι σαφής η σχέση του και η αναφορά του με την τέχνη. Δηλαδή, από αυτή την πλευρά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παρόλο που ο Μάρξ δεν έχει γράψει ένα συστηματικό βιβλίο για την αισθητική, όπως έχει κάνει ο Χέγγελ, ο δάσκαλός του για παράδειγμα, μπορούμε να συγκροτήσουμε τις βασικές αρχές της αισθητικής θεωρίας του Μάρξ από τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι από τη γενικότερη φιλοσοφία της ιστορίας του. Από τη γενικότερη φιλοσοφία. Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο σημείο είναι από την μέθοδό του. Δηλαδή, τη σχέση αφηρημένου συγκεκριμένου, τη σχέση βάσης επικοδομήματος, θα μιλήσω λίγο μετά για αυτά. Και το τρίτο είναι από τις επιμέρους παρατηρήσεις του στα θέματα της τέχνης. Έχει αρκετές παρατηρήσεις σε ζητήματα της τέχνης, της καλλιτεχνικής έκφρασης και για καλλιτέχνες, στη λογοτεχνία πιο πολύ, της εποχής του. Όταν λέμε αισθητική και όταν λέμε φιλοσοφία της τέχνης, πολλές φορές αυτοί οι όροι ταυτίζονται, παρόλο που ξεκίνησαν χωριστά. Δηλαδή, η αισθητική διαμορφώθηκε, διατυπώθηκε ως ιδιαίτερος κλάδος της φιλοσοφίας, όταν ο Baumgarten, ένας φιλόσοφος Γερμανός του 18ου αιώνα, το 1750, εξέδωσε ένα βιβλίο ογκώδες με το τίτλο «Αισθέτικα», «Αισθητική». Ο στόχος του Baumgarten ήταν να μελετήσει φιλοσοφικά τις αισθήσεις, δηλαδή την αισθητηριακή σχέση του ανθρώπου με την πραγματικότητα. Στην ουσία δηλαδή δεν ήταν ένα έργο που αφορούσε στην τέχνη, αλλά αφορούσε την αισθητηριακή γνώση ως κατώτερη βαθμίδα γνώσης των ανθρώπων. Στην ουσία όμως, η τέχνη είναι εκείνη που συμπυκνώνει τα προβλήματα που θίγει η αισθητική. Γι' αυτό θα δούμε ότι ο Χέγγελ, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος
φιλόσοφος του 19ου αιώνα που ασχολήθηκε με αυτά τα ζητήματα, όταν μιλάει για τα ζητήματα της αισθητικής, στην ουσία αναφέρεται στα ζητήματα της ιστορίας, της θεωρίας και της φιλοσοφίας της τέχνης. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η τέχνη συμπυκνώνει τις λεγόμενες αισθητικές σχέσεις για τις οποίες θα μιλήσω παρακάτω, σήμερα, όταν λέμε φιλοσοφία της τέχνης, εννοούμε κατ' ουσίαν και τα βασικά ζητήματα της αισθητικής και όταν λέμε αισθητική θεωρία, παραπέμπουμε για την ακρίβεια στη φιλοσοφία, τη θεωρία, την κοινωνιολογία ή την ιστορία της τέχνης. Ο Μάρξ έκανε μία τομή σε αυτή την ιστορία της αισθητικής σκέψης, όπως έκανε γενικά μία τομή στην ιστορία της φιλοσοφίας συνολικά. Παρακάτω θα προσπαθήσω να είμαι πιο αναλυτικός. Εδώ θα ήθελα απλώς να σημειώσω το εξής. Ενώ οι αισθητικές θεωρίες ή οι θεωρίες για την τέχνη μέχρι την εποχή του Μάρξ είναι μία διαδοχή, μία αλληλοδιαδοχή θεωριών προς θεωρίες, η μία θεωρία δηλαδή ή προεκτείνει ή ανασκευάζει, συγκρούεται ή υπερβαίνει την προηγούμενη, η τομή που κάνει ο Μάρξ σε αυτή την ιστορία της αισθητικής σκέψης είναι ακριβώς και η τομή που κάνει στη φιλοσοφία του, δηλαδή δεν συγκρίνει αισθητικές θεωρίες με αισθητικές θεωρίες, δεν αντιπαραθέτει μια δική του αισθητική θεωρία στις προϋπάρχουσες ή στις υπάρχουσες αισθητικές θεωρίες, αλλά στην ουσία αντιπαραθέτει την πραγματικότητα στις αισθητικές θεωρίες, αντιπαραθέτει την κοινωνική πραγματικότητα και αντιπαραθέτει τον πυρήνα της σκέψης του, δηλαδή τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο άνθρωπος και στην κοινωνία, δηλαδή μια σχέση αλληλοδιαπλοκής, όπου η κοινωνία διαμορφώνει το άτομο και το άτομο διαμορφώνει την κοινωνία. Σας διαβάζω ένα πολύ μικρό κομματάκι από τα χειρόγραφα του 1844, τα λεγόμενα Παρισινά χειρόγραφα, σε μια εξαιρετική έκδοση των εκδόσεων Καψιμή, που έχει μεταφράσει και επιμεληθεί ο Θανάσης Γιούρας. Είναι ίσως η καλύτερη μετάφραση των χειρογράφων στα ελληνικά. Γράφει λοιπόν εκεί ο Μάρξ: όπως η κοινωνία παράγει τον ίδιο τον άνθρωπο ως άνθρωπο, εμφατικά το υπογραμμίζει, έτσι παράγεται και αυτή από αυτόν. Η δραστηριότητα και η απόλαυση, τόσο σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, όσο και σύμφωνα με τον τρόπο ύπαρξής τους, έμφαση, είναι κοινωνικές, έμφαση, είναι κοινωνική, υπογραμμίζει, δραστηριότητα και κοινωνική απόλαυση. Αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης του Μάρξ στο ζήτημα αυτό, αλλά και γενικότερα. Ότι δηλαδή η αισθητική, η θεωρία της τέχνης, η φιλοσοφία συνολικότερα, δεν είναι ένα ανάπτυγμα του εγκεφάλου, έτσι εμφανίζεται. Διότι μέσω του εγκεφάλου, μέσω του νου διατυπώνονται οι σκέψεις. Έτσι εμφανίζεται. Στην πραγματικότητα όμως είναι το τελικό ανάπτυγμα, το τελικό αποτέλεσμα της σχέσης ατόμου κοινωνίας, της διαπλοκής τους και του αμοιβαίου επηρεασμού τους. Είναι αυτό που θα επαναλάβει στις θέσεις για τον Φόιερμπαχ και ιδιαίτερα στην πρώτη θέση, όταν με πολύ συνοπτικό και πυκνό τρόπο κάνει κριτική τόσο στον ιδεαλισμό όσο και στον μεταφυσικό ιδεαλισμό και εκεί προσπαθεί να διατυπώσει και νομίζω με ενάργεια και πολύ εύστοχα διατυπώνει αυτή τη σχέση, υποστηρίζοντας ότι βεβαίως ο άνθρωπος και ο νους του διαμορφώνεται από το περιβάλλον. Αυτή ήταν μια άποψη εξάλλου του προηγούμενου ηλισμού και του ηλιστικού διαφωτισμού, ότι ο άνθρωπος είναι γέννημα των συνθήκων ζωής του και ο νους είναι γέννημα των υλικών διεργασιών της πραγματικότητας. Αλλά, λέει ο Μάρξ, αυτό που θα μπορούσε έτσι, αν το δεχτούμε, να μας οδηγήσει σε μια παθητική ενατένιση της σχέσης ανθρώπου, φύσης, ανθρώπου, κοινωνίας, ανθρώπου, πραγματικότητας, πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά από το ότι ο άνθρωπος επίσης διαμορφώνει το περιβάλλον. Το περιβάλλον ως παιδαγωγός
πρέπει και εκείνο να διαπαιδαγωγηθεί. Αυτή λοιπόν η αμφίδρομη σχέση εκδιπλώνεται στη μαρξιστική και στη μαρξική και μαρξιστική, στο μαρξικό και μαρξιστικό στοχασμό, σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. Από τα πρώτα κείμενά του, από τα παρισινά χειρόγραφα του 1944, έως το κεφάλαιο, δηλαδή ως τα έργα της πλήρους οριμότητάς του. Γι' αυτό, αν μου επιτραπεί να κάνω μια πολύ σύντομη παρατήρηση, είναι άστοχη και επιστημονικά αρκετά επιπόλαιη η προσπάθεια που έκαναν ορισμένοι μαρξιστές, στρουκτουραλιστές, όπως ο Αλτουσέρ, να υποστηρίξουν την ύπαρξη μιας τομής ανάμεσα σε έναν Μάρξ του στοχασμού, του ανθρωπιστικού στοχασμού και έναν Μάρξ της επιστήμης. Η μαρξιστική σκέψη είναι μια πλήρως συνεχής μέσα στα διαλεκτικά της άλματα σκέψη, η οποία δεν χωρίζεται με τομές. Αυτό ήταν μια μικρή παρέμβαση. Οι παρατηρήσεις τώρα των Μάρξ, Έγγελς, Λένιν, παρότι μεταξύ τους υπάρχουν διαφοροποιήσεις, εντάσσονται σε αυτήν την πρωτότυπη φιλοσοφική σχέση, σε αυτήν την πρωτότυπη φιλοσοφική στάση που εισηγήθηκε ο Μάρξ. Όταν λέω διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, εννοώ το εξής απλό. Ο Μάρξ ήταν περισσότερο και λόγω των σπουδών του, επειδή ήταν ο μόνος που είχε συστηματική παιδεία, πανεπιστημιακή μόρφωση δηλαδή, ως μαθητής του Χέγγελ, ήταν περισσότερο εξοικειωμένος και κοντά στην κλασική τέχνη, κυρίως στην τέχνη της κλασικής αρχαιότητας και στις μεγάλες κλασικές στιγμές της παγκόσμιας τέχνης. Ο Έγγελς, ο οποίος ήταν ένας μεγαλοφυής αυτοδίδακτος στη φιλοσοφία και στα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε, ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά, πλατιά και ουσιαστική γνώση, περισσότερο παρακολουθούσε τη γερμανική τέχνη και κυρίως την τέχνη των συγχρόνων του, τη σύγχρονη του τέχνη. Να σημειώσω δε ότι είχε και μεγαλύτερη σχέση, μάλλον είχε σχέση με τη μουσική που δεν είχε ο Μάρξ, αφού αν δείτε τα πρώτα σημειώματα που έγραφε στην αδελφή του, τις παρέπεμπε πεντάγραμμα με νότες από τις όπερες του Ντονιτσέτη που φαίνεται ότι τον αγαπούσε. Ο δε Λένιν, και εδώ είναι το πιο ουσιαστικό σε αυτά που ήθελα να πω για τους τρεις, είναι ο πρώτος σημαντικός στοχαστής και άνθρωπος της δράσης που ασχολείται με τη σχέση τέχνης και πολιτικής με ιδιαίτερο βάθος. Ένας Γάλλος στρουκτουραλιστής, θεωρητικός της λογοτεχνίας, ο Πιέρ Μασρέ, έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Η λογοτεχνία ως παραγωγή», δηλαδή προσπαθεί να δει τους υλικούς όρους παραγωγής της λογοτεχνίας. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν που έχει εκδοθεί στα γαλλικά και έχει υπάρχει και μια αγγλική μετάφραση, έχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο ειδικά στο Λένιν ως κριτικό της λογοτεχνίας. Και υποστηρίζει πολύ σωστά εκεί ότι ο Λένιν είναι ο πρώτος συστηματικός μαρξιστής κριτικός της λογοτεχνίας, ο οποίος ξεφεύγει τόσο από τον απλό και αγοραίο πολλές φορές κοινωνιολογισμό, όσο και από τις αφηρημένες αντιλήψεις για τη λογοτεχνία. Κάνοντας ο Λένιν, γράφοντας 5 κείμενα για τον Τολστόη, τα οποία μπορείς κανείς να τα βρει στα απαντά του στον τόμο 17 και στον τόμο 20, προσπαθεί να τοποθετήσει το Λέοντα Τολστόη στο πλαίσιο της εποχής του, να αναδείξει τις αντιφάσεις του Τολστόη και κυρίως να δείξει γιατί το προλεταριάτο πρέπει να μελετά τον Τολστόη παρόλες και μάλλον επειδή και λόγω και ακριβώς λόγω αυτών των αντιφάσεων πρέπει να τον μελετά και να συναγάγει από αυτή τη μελέτη πολιτικά συμπεράσματα. Αν μάλιστα μπείτε στον πειρασμό να διαβάσετε της ίδιας εποχής τα αντίστοιχα δύο κείμενα του Πλεχάνοφ για τον Τολστόη και ένα-δύο κείμενα που είχε γράψει ο Τρότσκι για τον Τολστόη, θα δείτε μία θεμελιώδη διαφορά. Ο Μεν Πλεχάνοφ θεωρεί ότι η λογοτεχνία
πρέπει να μεταφραστεί σε κοινωνιολογία της γραφής, κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, η τέχνη σε κοινωνιολογία της τέχνης. Να πω κάτι για να δικαιολογήσω τους πολύ μεγάλους αυτούς στοχαστές. Δεν ήξεραν ούτε τα χειρόγραφα 44, ούτε τα Grundrisse, ούτε τη γερμανική ιδεολογία. Αυτά βγήκαν αργότερα, μετά το θάνατό τους. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η γνώση του μαρξισμού, η βαθιά γνώση του μαρξισμού, ας πούμε, που είχε ο Πλεχάνοφ, είχε ένα όριο, τη μη γνώση των κειμένων αυτών που κατά κάποιο τρόπο εμπλούτησαν και πολλές φορές ανέτρεψαν μια παγιωμένη μαρξιστική ανάλυση. Αν λοιπόν δείτε τα κείμενα του Πλεχάνοφ ή τα κείμενα του Τρότσκι, θα δείτε ότι η ανάλυση του Τολστόη είναι η ανάλυση ενός μαρξιστή, δύο μαρξιστών, που λένε ότι ο Τολστόη ήταν ένας αριστοκράτης, έβλεπε την κοινωνία να πηγαίνει, να πρέπει να πάει προς τα πίσω για να ζήσουμε καλύτερα, είχε μια ρομαντική αντίληψη για την κοινωνία, ήταν ένας αριστοκράτης που αγαπούσε τους αγρότες, αλλά τους αγαπούσε τους αγρότες ως γεωκτήμονας, ήταν ένας αριστοκράτης που φοβότανε το παρόν και στην ουσία ήθελε να επιστρέψει στο παρελθόν, και γι' αυτό ο Τολστόη έχει τα όρια του που θέτει η ταξική του θέση. Η μελέτη του Λένιν, και με συγχωρείτε που φλιαρώ λίγο περισσότερο εδώ, η μελέτη του Λένιν έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι ο Λένιν λέει ναι, βεβαίως ο Τολστόη ήταν όλα αυτά. Ο Τολστόη δεν καταλάβαινε ότι η στάση του απέναντι στην αστική διαμόρφωση της Ρωσίας, στον καπιταλισμό που διαμορφωνόταν και αναπτυσσόταν στη Ρωσία, δεν έπρεπε να είναι το να γυρίσουμε προς τα πίσω στη φεουδαρχική Ρωσία, αλλά να κάνουμε την επανάσταση. Βεβαίως έχει αυτό το όριο, αλλά ακριβώς επειδή έχει αυτό το όριο, είναι πολύτιμη πηγή εμπειριών, διότι ο Τολστόη ακριβώς αντικατόπτριζε τις αντιφάσεις, όχι τις δικές του, τις αντιφάσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας, τις αντιφάσεις του Ρώσου αγρότη, τις αντιφάσεις του Ρώσου μικροαστού. Γι' αυτό έλεγε στο προς την εργατική τάξη να διαβάζουν συνεχώς τον Τολστόη. Τέλος, εισαγωγικά, λέω ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις απόψεις των Μάρξ, Έγγελς, Λένιν για την τέχνη έξω από την οπτική του κομμουνισμού. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα σημαντικό. Διότι και οι τρεις, και κυρίως ο Μάρξ και ο Έγγελς, πρωτίστως ο Μάρξ, τοποθετεί το ζήτημα της τέχνης σε συνάρτηση πάντα με το ξεπέρασμά της. Δεν θεωρεί την τέχνη ως κάτι αιώνιο, στατικό, αφηρημένο, υπερχρονικό, υπεριστορικό φαινόμενο, αλλά κάτι απόλυτα συγκεκριμένο, ιστορικά προσδιορισμένο, και επομένως όπως ξεπερνιέται αντικειμενικά, όπως μπορεί μάλλον να ξεπεραστεί η υπάρχουσα κοινωνία και οι υπάρχοντες όροι που την καθόρισαν, κατά τον ίδιο τρόπο και η τέχνη έχει ένα τέλος, με τη διπλή έννοια του τέλους και του τέρματος και του σκοπού, δηλαδή το τέλος της τέχνης είναι η υπέρβασή της μέσα στη διαδικασία της κομμουνιστικής μεταμόρφωσης της κοινωνίας. Δηλαδή, να κρατήσουμε αυτό, για θα σας διαβάσω ένα σχετικό απόσπασμα, να κρατήσουμε το εξής, ότι οι κατηγορίες, οι ιστορικές και οι κοινωνικές κατηγορίες για τον Μάρξ, εδώ οι φίλοι μας, οι σύντροφοι του ομίλου παραστατικής θεωρίας θα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα αυτά, είναι συγκεκριμένες. Οι αφαιρέσεις είναι πραγματικές αφαιρέσεις όταν έχουν σαρκωμένο, συγκεκριμένο, πραγματικό περιεχόμενο. Διαφορετικά είναι μεταφυσικές αφαιρέσεις. Όταν ο Μάρξ μιλάει για την παραγωγή στα Grundrisse, λέει η παραγωγή γενικά είναι μια αφαίρεση. Είναι ιδιότητες από τις διάφορες ιστορικές μορφές έκφρασης της παραγωγής, γενικές ιδιότητες που συγκροτούν τη γενική αφηρημένη έννοια της παραγωγής. Η παραγωγή όμως, λέει ο Μάρξ, είναι πάντοτε συγκεκριμένη. Είναι πάντοτε ιστορικά συγκεκριμένη, έχει πάντοτε συγκεκριμένους ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς προσδιορισμούς και όλα αυτά μαζί. Επομένως,
όταν μιλάμε για τη σχέση, για παράδειγμα, της τέχνης με την κοινωνία, δεν μιλάμε συνολικά, αφηρημένα και γενικά για τη σχέση μιας άχρονης δραστηριότητας που είναι η τέχνη με μια άλλη κατάσταση η οποία έχει γενικώς επαναλαμβανόμενα τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά μιλάμε για συγκεκριμένες κάθε φορά στιγμές του πώς αυτή η σχέση με συγκεκριμένους ιστορικούς προσδιορισμούς αναπτύσσεται, καθορίζεται και έτσι μπορούμε να τη μελετήσουμε. Όταν δηλαδή ο Μάρξ, σας πω μια γνωστή φράση του, λέει στις θεωρίες για την υπεραξία ότι τελικά ο καπιταλισμός είναι εχθρικός για την τέχνη. Αυτό είναι μια αντίφαση άμα διαβάσει κανείς το Μάρξ με τη γενική εικόνα ότι ο καπιταλισμός σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα, τους προηγούμενους τρόπους παραγωγής, τους προηγούμενους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς είναι πιο απελευθερωτικός, διότι για τους διάφορους λόγους το οποίο ξέρετε σε σχέση με την φεουδαρχία κτλ. Όταν όμως λέει ο Μάρξ ότι ο καπιταλισμός είναι εχθρικός για την τέχνη, μιλάει για συγκεκριμένες καταστάσεις όπου η τέχνη εμπορευματοποιείται, ο καλλιτέχνης υποτάσσεται πραγματικά στο κεφάλαιο, πάβει να λειτουργεί όπως θα δούμε ως, πώς το λένε, στα πλαίσια της πατρονίας, έχει μια δίθεν αντίληψη ελευθερίας, ενώ στην ουσία το κεφάλαιο καθορίζει και τους όρους δημιουργίας του και τον τρόπο που η δημιουργία του αυτή εκφράζεται σε τέχνη και διαδίδεται. Σας διαβάζω λοιπόν αυτό το απόσπασμα που σας είπα και το οποίο συμπυκνώνει, να το βρω όμως, για να το βρω εδώ τώρα. Και το οποίο συμπυκνώνει αυτό που έλεγα ως τώρα σε σχέση με την ιστορικότητα της τέχνης. Γράφει στη γερμανική ιδεολογία, όπως ξέρετε η γερμανική ιδεολογία είναι ένα σημαντικό έργο των Μάρξ και Έγγελς, το οποίο εκδόθηκε τον 20ο αιώνα, δεν ήταν γνωστό δηλαδή την περίοδο που οι μαρξιστές που ανέφερα πριν έγραφαν για την τέχνη και τον μαρξισμό και την τέχνη, και που είναι ένα θεμελιώδες έργο διότι εκεί οι Μάρξ και Έγγελς πρώτο διατυπώνουν και ίσως με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και το μεγαλύτερο δυνατό βάθος τη φιλοσοφία της ιστορίας τους, εκτός όλων των άλλων. Γράφει λοιπόν το εξής. Ο Σάντσο, οι Μάρξ Έγγελς όπως ξέρετε είχαν μια ροπή στο καυστικό χιούμορ, στο καταλυτικό καυστικό χιούμορ. Όπως έχουν όλοι οι σοβαροί διανοητές ή όπως πρέπει να έχουν όλοι οι σοβαροί διανοητές από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι σήμερα. Σάντσο λοιπόν ήταν το, όπως ξέρετε ο Σάντσο ήταν ο ακόλουθος του Δον Κιχώτη, ήταν το ψευδώνυμο που είχαν δώσει οι Μάρξ και Έγγελς στο Μαξ Στίρνερ, έναν από τους προδρόμους του φιλοσοφικού αναρχισμού συγχρόνου τους, στον οποίο κάνουν δρυμύτατη κριτική στη γερμανική ιδεολογία. Λέει λοιπόν το απόσπασμα, σας το διαβάζω, είναι λίγο μεγαλούτσικο. Ο Σάντσο φαντάζεται ότι ο Ραφαήλ έφτιαξε τους πίνακές του ανεξάρτητα από τον Λεωνάρντο Νταβίτσι και τον Τισιάνο. Θα μπορέσει να δει πόσο πολύ τα καλλιτεχνήματα του πρώτου καθορίστηκαν από την τοτινή άνθηση της Ρώμης, άνθηση που χρωστιόταν στη Φλωρεντινή επίδραση, του δεύτερου από την κατάσταση πραγμάτων στη Φλωρεντία και του τρίτου σε μια κατοπινή περίοδο από την τελείως διαφορετική εξέλιξη της Βενετίας. Όπως και κάθε άλλος καλλιτέχνης, ο Ραφαήλ εξαρτιόταν από τις τεχνικές προόδους που είχε πραγματοποιήσει τέχνη πριν από αυτόν, χάρη στην οργάνωση της κοινωνίας και τον καταμερισμό της εργασίας στον τόπο του και τελικά χάρη στον καταμερισμό της εργασίας σε όλες τις χώρες που με αυτές βρισκόταν σε επικοινωνία ο τόπος του. Σταματώ εδώ το απόσπασμα, θα συνεχίσω παρακάτω. Τι βλέπουμε σε αυτό το μισό μέρος του αποσπάσματος? Ο Σάντσο, ο Μαξ Στίρνερ και οποιοδήποτε Μαξ Στίρνερ μέχρι σήμερα θα αποδώσει την μεγαλοσύνη του Ραφαήλ, τόσο σημαντικού αυτού ζωγράφου, στην ξεχωριστή του μεγαλοφία, στο ταλέντο του, στην ιδιαιτερότητα που είχε ως καλλιτεχνική προσωπικότητα, να αποτυπώνει σε ζωγραφικές εικόνες αυτό που έβλεπε ή αυτό που θεωρούσε ότι έβλεπε, εν πάση περιπτώσει.
Δεν το αρνείται αυτό ο Μάρξ, ότι ο Ραφαήλ είχε ένα σπουδαίο ταλέντο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να πούμε ότι ο Ραφαήλ ήταν ταλαντούχος. Το πρόβλημα είναι να πούμε πρώτον γιατί μπόρεσε να αναπτύξει αυτό το ταλέντο και το κυριότερο, γιατί την εποχή που ο Ραφαήλ, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι και ο Τισιάνο, που είναι πάνω κάτω με διαφορά δεκαετιών η ίδια εποχή, έχουμε διαφορετικά στυλ στη ζωγραφική. Πού οφείλεται αυτό? Δεν πρέπει να εξετάσουμε, λέει ο Μάρξ, τι συνέβαινε στη Φλωρεντία την εποχή εκείνη? Και βέβαια πρέπει να εξετάσουμε. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μία μελέτη της αναγεννησιακής τέχνης και δεν λάβει υπόψη του το πώς διαμορφώνονταν τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, οι παραγγελίες, το τι υλικά χρησιμοποιούσαν. Γιατί στους πρώτους πίνακες, ας πούμε σε πίνακες του Τζιώτο ή μετά στην αναγέννηση έχουμε το χρυσό χρώμα και μετά αρχίζει και επικρατεί το ultramarine, το γάλαζο μπλε, σαν και αυτό που χρησιμοποιεί ο Yves Klein αργότερα τον 20ο αιώνα. Γιατί αυτό το χρώμα, φυσικό χρώμα τότε, ήταν πιο ακριβό στην κατασκευή, στην εξόριξη και στην κατασκευή του. Επομένως, οι πολυτελείς πίνακες χρησιμοποιούσαν το πολυτελέστερο υλικό. Αν λοιπόν αυτό δεν το μελετήσει κανείς σε βάθος, δεν μπορεί να καταλάβει το στυλ της ζωγραφικής. Το ίδιο ισχύει για τη Ρώμη, το ίδιο ισχύει για τη Βενετία, δηλαδή ο Μάρξ μας λέει εδώ, ο Μάρξ και ο Έγγελς, οι Μάρξ και οι Έγγελς μας λένε εδώ, ότι για να μελετήσουμε ένα καλλιτέχνη δεν αρκεί απλώς να πούμε το γενικό χαρακτηριστικό της εποχής αναγέννηση. Πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες συνθήκες των συγκεκριμένων πόλεων, του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, των τεχνικών εξελίξεων της εποχής, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε γιατί ξεχωρίζει ο Ραφαήλ. Και συνεχίζει παρακάτω. Αν ένα άτομο σαν τον Ραφαήλ αναπτύσσει το ταλέντο του, αυτό εξαρτιέται ολοκληρωτικά από τη ζήτηση που με τη σειρά της εξαρτιέται από τον καταμερισμό της εργασίας και από τις μορφωτικές συνθήκες των ανθρώπων που προκύπτουν από αυτόν. Η αποκλειστική συγκέντρωση του καλλιτεχνικού ταλέντου σε ορισμένα άτομα και η συνδεόμενη με αυτήν κατάπνιξή του στις πλατιές μάζες είναι μια συνέπεια του καταμερισμού της εργασίας. Και αν ακόμα σε ορισμένες κοινωνικές συνθήκες θα ήταν ο καθένας ένας έξοχος ζωγράφος, αυτό δεν θα απέκλειε καθόλου το να είναι ο καθένας και ένας πρωτότυπος ζωγράφος. Σταματάω πάλι εδώ και θα συνεχίσω λίγο παρακάτω. Μας λένε εδώ, βεβαίως ο Ραφαήλ έχει ταλέντο, αλλά πόσοι άλλοι άνθρωποι έχουν ταλέντο που δεν μπορεί να εμφανιστεί? Εδώ λοιπόν μπαίνει, το πρώτο είναι το συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον, οι τεχνικές εξελίξεις της τέχνης στο συγκεκριμένο περιβάλλον, ο τρόπος ζωγραφικής στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εδώ τώρα μπαίνουν οι σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, το εμπόριο της τέχνης. Ποιο ζητάει περισσότερο, πού υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εκεί θα αναπτυχθεί και το ταλέντο, εκεί θα φανεί και το ταλέντο. Άμα πες ότι είναι μια παρέα που ζωγραφίζει και τα έργα της μπαίνουν σε ένα υπόγειο. Αν δεν ζητηθούν τα έργα τους αυτά, δεν μπορεί να βγει από εκεί κάποιο ταλέντο ή κάποια μεγαλοθεία. Άμα εμποδίζονται δηλαδή να βγουν στην επιφάνεια, θα μείνουν πάντοτε έργα ανθρώπων του υπογείου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτή η σχέση ζήτησης με προσφορά, να μιλήσω με αστικούς όρους, για να μπορεί να εμφανιστεί η αποκλειστική συγκέντρωση του ταλέντου σε ορισμένα άτομα και να αποκλειστεί το ταλέντο από την πληθώρα των ατόμων που πραγματικά το έχουν. Δηλαδή σκεφτείτε την εποχή του Ραφαήλ ή την εποχή του Μότσα, πόσοι άνθρωποι είχαν ταλέντο στη ζωγραφική και δεν φάνηκαν ποτέ? Πόσοι άνθρωποι είχαν το καταπληκτικό φυσικό αυτή και την ευαισθησία που είχε ο Μότσαρτ και δεν φάνηκαν ποτέ? Γιατί οι υπόλοιπες συνθήκες ζωής τους, δηλαδή δεν φτάνει το φυσικό χάρισμα, θέλω να πω, οι υπόλοιπες συνθήκες ζωής τους ήταν αρνητικές. Τελειώνω το απόσπασμα με τα εξής. Σε μια κομμουνιστική οργάνωση της κοινωνίας, πάβει πάντως να υπάρχει υποταγή του καλλιτέχνη στην τοπική και εθνική στενότητα, που προκύπτει αποκλειστικά από τον καταμερισμό της εργασίας
εργασίας, καθώς και η υποταγή του ατόμου σε μια ορισμένη τέχνη που τον κάνει να είναι αποκλειστικά ζωγράφος, γλύπτης κτλ. Οπότε το ίδιο το όνομα εκφράζει αρκετά τη στενότητα της επαγγελματικής του εξέλιξης και την εξάρτησή του από τον καταμερισμό της εργασίας. Και καταλήγει. Σε μια κομμουνιστική κοινωνία δεν υπάρχουν ζωγράφοι, αλλά το πολύ πολύ άνθρωποι που ανάμεσα στα άλλα ζωγραφίζουν. Προσέξτε αυτή τη φράση και αυτή την κατάληξη που έχουν οι Μάρξ Έγγελς στο πρώιμο σχετικά έργο τους «Γερμανική ιδεολογία». Αυτή η φράση, κατά τη γνώμη μου, συνοψίζει όλη τη στάση και τις μοντέρνες τέχνες και τη συζήτηση της ρώσικης πρωτοπορίας, αν θέλετε μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε αυτά, περί τέλους της τέχνης. Ο πρώτος που μίλησε για το τέλος της τέχνης ήταν ο Χέγγελ, ο οποίος σε ένα κομμάτι της αισθητικής του αναφέρει, στον πρόλογο δηλαδή, στην εισαγωγή, αναφέρει ότι όσο προχωράει η εποχή, η τέχνη διανοητικοποιείται και πάβει πλέον, θα πάψει κάποια στιγμή να είναι χρήσιμη ως τέτοια και θα είναι, η τέχνη θα υπάρχει ως διανοητική εμπειρία. Τελειώνει η τέχνη με την παραδοσιακή έννοια της κατασκευής και γίνεται η τέχνη μια διανοητική εμπειρία, λέει ο Χέγγελ. Το αντιστρέφει εδώ αυτό ο Μάρξ, το αντιστρέφουν οι Μάρξ και Έγγελς και λένε σε μια κομμουνιστική κοινωνία τι θα έχουμε, κατάργηση του καταμερισμού της εργασίας. Που δυστυχώς ο καταμερισμός της εργασίας, είχα μια κουβέντα με ένα πολύ καλό φίλο προκαιρού, βλέπετε ότι αναπαράγεται και στα κομμουνιστικά κόμματα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή η διάκριση ανάμεσα σε πολιτικά στελέχη, σε εργατικά στελέχη, σε ιδεολογικά στελέχη, σε πολιτιστικά στελέχη κτλ. Είναι μια διάκριση που αναπαράγει τον αστικό καταμερισμό της εργασίας μέσα στον πυρήνα των κομμουνιστικών κομμάτων. Αντί δηλαδή τα κομμουνιστικά κόμματα να φροντίζουν να βγάζουν επαναστάτες που να μπορούν να έχουν τη συνολική εποπτεία αυτών των πραγμάτων, όχι ως ειδικοί, αλλά ως επαναστάτες, χρησιμοποιούν διάφορα υπουργεία, διάφορα γραφεία δηλαδή, τα οποία αργότερα και στην Σοβιετική Ένωση το πρώτο πείραμα, το πρώτο εργατικό κράτος, ας πούμε, γίνανε αντίστοιχα υπουργεία με διάφορες συνέπειες κτλ. Ο Μάρξ λοιπόν θεωρεί ότι ο Έγγελς ότι ο καταμερισμός εργασίας καταργείται. Η κατάργηση του καταμερισμού της εργασίας είναι διαδικασία κομμουνιστικοποίησης της κοινωνίας. Και καταργούμενου του καταμερισμού της εργασίας, τότε δεν έχουμε τον ζωγράφο, τον μουσικό, τον γλύπτη, αλλά έχουμε στη θέση της τέχνης και του καλλιτέχνη τη μεγάλη αξία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Δηλαδή βγαίνει στην επιφάνεια η τέχνη ως καλλιτεχνική έκφραση, ως καλλιτεχνική δυνατότητα του κάθε ανθρώπου και όχι ως δραστηριότητα του ειδικού. Με πολλούς φίλους που έχω συζητήσει αυτό, καλλιτέχνες, έχουν πολλές ενστάσεις και δικαιολογημένες και νομίζω ότι είναι ένα θέμα για συζήτηση. Δηλαδή με ρώτησε μία φίλη ζωγράφος παλιά, δηλαδή λέει στην κομμουνιστική κοινωνία δεν θα υπάρχουν ζωγράφοι, θα υπάρχουν μόνο άνθρωποι που ζωγραφίζουν. Δεν νομίζω, δεν είμαι βέβαιος ότι εννοούν ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν εννοούν ότι δεν θα υπάρχουν ζωγράφοι, δεν θα υπάρχουν γλύπτες, δεν θα υπάρχουν μουσικοί, προφανώς. Αλλά η ύπαρξη ζωγράφων, μουσικών, γλυπτών ή ξέρω εγώ θεατρικών συγγραφέων ή ηθοποιών δεν θα είναι τέτοια στο πλαίσιο ενός καταμερισμού εργασίας που θα κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους που εκφράζονται καλλιτεχνικά. Αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση. Πάντως, το αυθεντικό ξεπέρασμα, χαιρετώ τον πολύ καλό μου φίλο, το αυθεντικό ξεπέρασμα της τέχνης, το τέλος της τέχνης σύμφωνα με την αντίληψη των Μάρξ και Έγγελς, δεν είναι το τέλος της τέχνης που ας πούμε προσπάθησε να εφαρμόσει ο μοντερνισμός ή η ρωσική πρωτοπορία. Είναι το τέλος της τέχνης με οποιαδήποτε παραδοσιακή έννοια. Είναι το ξεπέρασμα της τέχνης ως καταμερισμού, ως προϊόντος του καταμερισμού εργασίας. Επομένως, όπως συνάγεται από το παραπάνω απόσπασμα, η μαρξική προσέγγιση αντιπαρατίθεται στον πυρήνα του συστήματος της αστικής αισθητικής θεωρίας.
Δηλαδή ενώ όλες οι αστικές αισθητικές θεωρίες θεωρούν την τέχνη ως μια ξεχωριστή αυτόνομη περιοχή, ο μαρξισμός θεωρεί την τέχνη ως μια κοινωνική κατηγορία που εντάσσεται υποχρεωτικά σε όλη στην ποικιλία, στο εύρος, στη δυναμική της κοινωνίας συνολικά. Δεν αποτελεί δηλαδή μια αυτοτελή σφαίρα, ή για να είμαι πιο ακριβής, δεν πρέπει να αποτελεί. Αποτελεί στον καπιταλισμό, αλλά δεν πρέπει σε μια μελλοντική κοινωνία να αποτελεί μια αυτοτελή σφαίρα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι όλες οι αστικές θεωρίες, και όχι μόνο, μικροαστικές θεωρίες, ας πούμε, θεωρίες του Μαρκούζε κτλ., έχουν ως βασικό μοτίβο, ως κεντρική κατηγορία, ως κεντρική αξία, αν θέλετε σε εισαγωγικά, την έννοια της αυτονομίας, η αυτονομία της τέχνης. Ξέρετε, ιστορικά, η έννοια της αυτονομίας της τέχνης έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Έχει ιστορικά ένα διπλό χαρακτήρα. Έναν αντιδραστικό και ένα προοδευτικό χαρακτήρα. Ποιος είναι ο ιστορικά αντιδραστικός χαρακτήρας? Είναι η αντίληψη του χρυσελεφάντινου πύργου, ότι ο καλλιτέχνης είναι καλός όταν φεύγει από τα εγκόσμια, κλείνεται στον πύργο του, δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλον και αυτός είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης. Η εικόνα του τρελού καλλιτέχνη με τα μαλλιά που ανεμίζουν, είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο, γράφει για τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρει το περιβάλλον, δεν τον ενδιαφέρει να φάει, απλώς δημιουργεί. Η προοδευτική όψη της αυτονομίας ιστορικά εξηγείται ως εξής. Αν σκεφτείτε ότι ο αστός καλλιτέχνης, ο καλλιτέχνης του 19ου αιώνα κυρίως, κατεξοχήν, ο καλλιτέχνης που περιγράφει ο Μποντλέρ στα κείμενά του, στις κριτικές του για την ζωγραφική, για την τέχνη, είναι εκείνος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρωτόφαντο και ιδιαίτερα εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον, που είναι η εμπορευματοποίηση της τέχνης του, είναι δηλαδή οι καπιταλιστικές σχέσεις στον τομέα της καλλιτεχνικής παραγωγής και της διάδοσης του καλλιτεχνικού του έργου, τότε ο προοδευτικός χαρακτήρας της αυτονομίας εμφανίζεται, έστω και ψευδαισθητικά, ως μία αντίσταση απέναντι σε αυτή τη διαδικασία εμπορευματοποίησης της τέχνης. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να είναι αυτόνομος, να είναι ελεύθερος, όχι ως ένα τρελό πνεύμα ξεχωριστό από την άλλη πραγματικότητα, αλλά ως αντιπαράθεση στον εκχυδαϊσμό της τέχνης που επικρατεί στην καπιταλιστική κοινωνία. Για να συνοψίσω ως εδώ, δεν ξέρω μήπως είναι κουραστικό, πρέπει να τελειώσω. Για να συνοψίσω μέχρι εδώ, μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι κατηγορίες του ταλέντου και τα λοιπά, επαναλαμβάνω, για τον μαρξισμό εξηγούνται με ιστορικούς, συγκεκριμένους ιστορικούς και κοινωνικούς όρους και ότι όταν μιλάνε για περιβάλλον ή συνθήκες και τα λοιπά, δεν εννοούν κοντροπομένα πράγματα, ας πούμε τις γενικές οικονομικές σχέσεις, εννοούν μία πληθώρα πραγμάτων, ένα συνδυασμό πραγμάτων που είναι από την οικονομία της εποχής μέχρι την τεχνική και ούτω καθεξής. Πάρτε ένα παράδειγμα από τη μουσική. Η τεχνική των οργάνων, κατασκευή των οργάνων, άλλαξε εμπολής όχι μόνο τον ήχο που ακούγεται στη μουσική, αλλά και την κοινωνική συγκρότηση της μουσικής. Δηλαδή, για να γίνω σαφέστερος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο καλλιτέχνης των μεσαίων από την Αναγέννηση, ο μπαρόκ καλλιτέχνης, έπαιζε για ένα ορισμένο συγκεκριμένο κοινό, ολιγάριθμο. Το κοινό αυτό παρακολουθούσε τη μουσική του σύνθεση. Ήταν ένα κοινό τόσο συγκεκριμένο που το ώστε ο καλλιτέχνης ήξερε ακριβώς και τα γούστα του, ο έξω κόσμος ήταν αδιάφορος. Ήταν ένα αισθητικά αδιάφορο μέγεθος. Τα όργανα της εποχής επέτρεπαν στον καλλιτέχνη αυτήν την επικοινωνία με αυτό το συγκεκριμένο, μερισμένο, επιμερισμένο κοινό. Τόσο ακουγόντουσαν. Οι εντέρινες χορδές που
κουρδίζονταν μια οκτάβα παρακάτω, έτσι για να μην σπάνε, έτσι ακριβώς ακουγόντουσαν τα όργανα εποχής. Ήτανε δηλαδή όργανα, ορχήστρες μικρές, που ακουγόντουσαν σε τέτοιες αίθουσες όπως είμαστε εμείς σήμερα. Η ανάγκη μεγαλύτερης επικοινωνίας δηλαδή της μουσικής με ευρύτερες μάζες, οδήγησε ορισμένους συνθέτες, όπως ο Χέντελ για παράδειγμα, να πολλαπλασιάσει τα όργανα για να αυξηθεί ο ήχος. Έτσι έχουμε, ας πούμε, ένα έργο, πολύ γνωστό έργο του Χέντελ που λέγεται «Μουσική των νερών» ή «Η μουσική των βασιλικών πυροτεχνημάτων», δύο σουίτες πολύ σημαντικές, πολύ γνωστές του Χέντελ, που επειδή ακριβώς παίζονταν για να τις ακούει ο βασιλιάς της Αγγλίας από εκεί που καθόντουσαν στο Τάμεση, ας πούμε, και περνούσαν οι βάρκες με τους μουσικούς, είχε βάλει 2.000 πνευστά για να ακούγεται εκατέρωθεν του Τάμεση ο ήχος, που όμως αυτός ο ήχος ήταν πολλαπλασιασμένος ήχος του ίδιου τεχνικά οργάνου. Όταν όμως βρέθηκαν τα χάλκινα πνευστά, όταν τέλη 18ου αιώνα και κυρίως το 19ο αιώνα βρίσκονται τα χάλκινα πνευστά, και μάλιστα όταν τα χάλκινα πνευστά αποκτούν κλειδιά με τα οποία μπορούσε ο μουσικός να παίζει και πιο σύνθετες και πολύπλοκες μελωδίες, τότε αυτό που πολλαπλασιαζόταν σε αριθμό για να ακουστεί περισσότερο, μπορούσε να ακουστεί από λιγότερα όργανα. Επομένως η τεχνική κατασκευή των οργάνων αλλάζει και το ηχητικό σύμπαν και το ηχητικό ερέθισμα της μουσικής. Επίσης, ο μουσικός της εποχής του Μπαρόκ, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες για τις σχέσεις του ως υπηρέτη, δηλαδή αντίλασε την προσφορά του, την εργασία του, τη μουσική, με το προσωπικό εισόδημα του φεουδάρχη. Δηλαδή είχε μια σχέση υπηρέτη, πώς έρχεται η κυρία Τάδε κάθε 15 ή μια πολύ συμπαθής κυρία και θα καθαρίσει στο σπίτι και την πληρώνει κάποιος από την τσέπη του. Αυτή είναι μια συναλλαγή, άμεση συναλλαγή, που κάποιος προσφέρει μια υπηρεσία, είναι υπηρέτης σε αυτή την περίπτωση, και εγώ από το εισόδημά μου του δίνω κάποια χρήματα. Έτσι ζούσαν οι καλλιτέχνες την εποχή του Μπαρόκ. Δηλαδή, δούλευε ο Χάιντν στην αυλή του Εστερχάζη, του κόμιτα Εστερχάζη, στην Ουγγαρία, και είχε ως υποχρέωση να γράφει μουσική καθημερινά για τον Εστερχάζη. Ο Εστερχάζη λοιπόν του είχε διαμορφώσει συνθήκες ζωής ως υπηρέτη, έτρωγε στην κουζίνα μαζί με τους υπηρέτες, είχε φαγητό εξασφαλισμένο, είχε κάποιο εισόδημα, είχε μια μικρή ορχήστρα 18 ατόμων και έκανε τη δουλειά του. Αυτό ήταν. Όταν όμως μπαίνουν οι αστικές σχέσεις, οι καπιταλιστικές σχέσεις, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές σχέσεις, τότε ο καλλιτέχνης πάβει να έχει αυτή την ασφάλεια σε εισαγωγικά και την εξάρτηση βεβαίως του υπηρέτη και αρχίζει και πουλάει το έργο του στην ελεύθερη αγορά. Αποκτά την ελευθερία του να πουλάει το έργο του όπου θέλει και την ανασφάλεια βεβαίως του να μην μπορεί να πουλήσει το έργο του, γιατί η ελεύθερη αγορά είναι διαφορετική από ότι είναι ο Εστερχάζη που του δίνει φαΐ να φάει. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τα συμβόλαια που υπέγραφαν και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η εξέλιξη της τεχνικής και η εξέλιξη των συνθήκων αλλάζει και το χαρακτήρα της τέχνης εν προκειμένου της μουσικής. Η ορχήστρα που ξέρουμε σήμερα, η συμφωνική ορχήστρα, είναι μια κοινωνία. Είναι η εικόνα μιας κοινωνίας. Η αίθουσα συναυλιών είναι οι άνθρωποι που αγοράζουν με ένα εισιτήριο τη μουσική τους απόλαυση. Ο μαέστρος είναι η ιεραρχία της κοινωνίας για να μπορέσει αυτή η ορχήστρα να παίξει. Ο βιρτουόζος είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει και γίνεται ο στάρ της εποχής, γιατί πρέπει να πουλήσει τα αντίστοιχα κομμάτια σε μία αγορά.
Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και στη ζωγραφική, την εξέλιξη του χρώματος, του υλικού, της επιφάνειας και όλα αυτά. Για τον Μάρξ λοιπόν, για τον μαρξισμό, αυτές είναι συγκεκριμένες αναλύσεις και δεν μπορεί κανείς να μιλάει με γενικούς όρους ελευθερία της τέχνης γενικά, ο καλλιτέχνης είναι ελεύθερος γενικά ή ο καλλιτέχνης δεν είναι ελεύθερος γενικά. Δηλαδή πρέπει να το δει κανείς συγκεκριμένα. Η πιο ενιγματική φράση του Μάρξ στα ζητήματα της τέχνης βρίσκεται στην εισαγωγή στα Grundrisse. Εκεί στην εισαγωγή που είναι ένα εξαιρετικό κείμενο από φιλοσοφική και κυρίως μεθοδολογική άποψη, κατά τη γνώμη μου είναι το θεμελιωδέστερο κείμενο για να κατανοήσει κανείς και το κεφάλαιο αργότερα, ο Μάρξ έχει ένα μικρό υποκεφάλαιο για την τέχνη. Αναφέρει ότι η σχέση ανάμεσα στην εξέλιξη της τέχνης και στην εξέλιξη της κοινωνίας είναι ανισόμερη, δεν είναι ίδια, το ένα δεν συμβαδίζει με το άλλο. Υπάρχει χρονική στέρηση, υπάρχει χρονική προώθηση, πάντως δεν υπάρχει πλήρης παραλληλία. Υπάρχουν δηλαδή διαφορές χρονικές και επομένως ιστορικές διαφορές στο πώς η τέχνη εξελίσσεται σε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτές οι διαφορές δεν είναι ποτέ απόλυτες. Δηλαδή όπως θα έλεγε και ο Έγγελς, αν δούμε ας πούμε ότι μια καμπύλη και μια γραμμή ευθεία που είναι οι παραγωγικές δυνάμεις, οι παραγωγικές σχέσεις, η λεγόμενη υλική βάση της κοινωνίας και πάνω είναι όλες οι άλλες καταστάσεις που καθορίζουν αυτό που έχει ονομαστεί επικοδόμημα, θα πω παρακάτω, όσο πιο μακρά είναι η περίοδος, τόσο παραλληλίζονται, δηλαδή ο άξονας της καμπύλης και η καμπύλη παραλληλίζεται με την γραμμή. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη είναι η περίοδος, αν μιλήσουμε για τον καπιταλισμό συνολικά, μπορούμε να βρούμε παραλληλισμού στην τέχνη σε ευρεία κλίματα. Όσο όμως μικραίνει η περίοδος και γίνεται πιο συγκεκριμένη, τόσο αυτή η ανισόμερη σχέση αυξάνεται. Τόσο δηλαδή είναι πιο δύσκολο να δούμε ακριβείς αντιστοιχίες. Αφού λοιπόν μιλήσει για αυτό το πράγμα ο Μάρξ, έχει μία φράση την εξής. Λέει γιατί μας αρέσει η ελληνική τέχνη και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσε την εποχή του τυπογραφείου να υπάρξει θεαφήμη, δεν θα μπορούσε να γράφεται η Ιλιάδα την σύγχρονη εποχή του ας πούμε, γιατί πράγματι ό,τι γραφόταν σε μορφή Ιλιάδας ή Οδύσσιας, η ερική άδα του Βολτέρου για παράδειγμα, ήταν γελοιότητες και αστειότητες. Δεν μπορεί λέει να συμβεί αυτό. Άρα κάθε εποχή έχει και την τέχνη της, με απλά λόγια. Η δυσκολία όμως, λέει επιλέξει, δεν είναι να καταλάβουμε ότι η ελληνική τέχνη και το έπος συνδέονται με ορισμένες μορφές εξέλιξης κοινωνίας. Η δυσκολία είναι ότι μας προσφέρουν ακόμα καλλιτεχνική απόλαυση και από μια ορισμένη άποψη ισχύουν σαν κανόνες και άφθαρτο πρότυπο. Αυτή λοιπόν το ερώτημα που θέτει ο Μάρξ, δεν το απαντάει βέβαια, είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο κομβικά ερωτήματα στην φιλοσοφία της τέχνης, δηλαδή, ενώ θα περίμενε κάποιος, όσο πιο παλιά είναι η τέχνη, δηλαδή, σε πιο πρωτόγονες σε εισαγωγικά μορφές κοινωνικής ζωής να αναπτύσσεται και μια τέχνη αντίστοιχη και επομένως να ξεπερνιέται αυτή η τέχνη αργότερα με την εξέλιξη της κοινωνίας. Πώς συμβαίνει για παράδειγμα, λέει ο Μάρξ και επαναλαμβάνω και εγώ και όλοι μας, να μας τέρπει ακόμα ή να μας τέρπουν οι Πέρσες του Εσχύλου περισσότερο από ένα θεατρικό κομμάτι του παραλόγου σήμερα ή τη δεκαετία του 1950. Γιατί εξακολουθεί να μας προσφέρει απόλαυση μια τέχνη η οποία γεννήθηκε σε πιο καθυστερημένες κοινωνικές ιστορικές συνθήκες και μάλιστα να αντισυγκρίνουμε με τέχνη που γεννιέται σήμερα σε πιο υψηλές, πιο αναπτυγμένες ιστορικές κοινωνικές συνθήκες. Είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε και εδώ
μετά και να ακούσουμε και διάφορες σκέψεις και απόψεις. Πάντως δεν το απαντάει ο Μάρξ. Ίσως γιατί τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα τίθενται σε μορφή ερωτημάτων και εξακολουθούν και παραμένουν ερωτήματα, γι' αυτό ίσως και είναι και πολύ σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα. Τώρα, μίλησα αρκετές φορές για αυτό το θέμα της βάσης επικοδομήματος και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τόση ώρα. Πολλές φορές γίνεται το εξής λάθος. Παίρνουμε μια σχηματική διατύπωση από μόνο ένα έργο του Μάρξ, από τον πρόλογο στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, και προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό κατά γράμμα. Αγνοούμε πρώτα απ' όλα ότι πολλές φορές οι κλασικοί έγραφαν έτσι, με τέτοιο τρόπο και σε συγκεκριμένο κοινό, ούτως ώστε ένας σχηματικός τρόπος διατύπωσης να μένει πιο σαφής, να γίνεται πιο σαφής στο ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται. Δεύτερον, αγνοούμε πολλές φορές τις πολλαπλές διατυπώσεις του ιδίου πράγματος που κάνει ο Μάρξ σε όλα του τα έργα. Μπαίνω στον πειρασμό, αν δεν γίνομαι πολύ κουραστικός, να... Εδώ είναι. Κάπου έχω ένα συνδετήρα. Ναι, μπαίνω στον πειρασμό να σας διαβάσω 2-3 ορισμούς πώς το δείχνει ο Μάρξ. Λέει, ας πούμε, στη 18η... Είπαμε ότι δεν είσαι copy-paste, ναι. Δεν είσαι computerized. Όχι, τα έχω στο τραριάκι μου. Ναι. Γράφει στην 18η Μπριμέρ, για παράδειγμα. Πάνω στις διάφορες μορφές της ιδιοκτησίας, πάνω στις κοινωνικές συνθήκες ύπαρξης, υψώνεται ένα ολόκληρο επικοδόμημα από διαφορετικά και με ιδιαίτερο τρόπο διαμορφωμένα αισθήματα, αυταπάτες, νοοτροπίες και αντιλήψεις για τη ζωή. Ολόκληρη η τάξη τις δημιουργεί και τις διαμορφώνει σύμφωνα με τη δική της υλική βάση και σύμφωνα με τις αντίστοιχες κοινωνικές σχέσεις. Το ξεχωριστό άτομο που τις δέχεται με την παράδοση και την εκπαίδευση μπορεί να φαντάζεται πως αποτελούν τις πραγματικές καθοριστικές αιτίες και την αφετηρία της δράσης του. Είναι μια διατύπωση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο διαλεκτική ίσως από την άλλες. Σας διαβάζω μια άλλη που κατά τη γνώμη μου είναι η πιο σημαντική. Λέει στα Γκρουντρίσε, σελίδα 71 της ελληνικής έκδοσης. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η πιο ουσιαστική διατύπωση της σχέσης βάσης επικοδομήματος. Σε όλες τις κοινωνικές μορφές υπάρχει μια καθορισμένη παραγωγή που καθορίζει τη σειρά και την επιρροή όλων των άλλων και που άρα οι σχέσεις της καθορίζουν τη σειρά και την επιρροή όλων των άλλων σχέσεων. Είναι ένας γενικός φωτισμός, προσέξτε τη διατύπωση, όπου βυθίζονται όλα τα άλλα χρώματα και που τα τροποποιεί στην ιδιαιτερότητά τους. Είναι ένας ιδιαίτερος εθέρας που καθορίζει το ειδικό βάρος κάθε ύπαρξης που προβάλλει μέσα σε αυτόν. Είναι ένας γενικός φωτισμός. Είναι ένας ιδιαίτερος εθέρας. Εδώ δεν έχουμε το σχήμα, το κατασκευαστικό σχήμα βάση επικοδόμημα. Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο σχήμα, το ευρύτερο σχήμα ενός γενικού φωτισμού. Περιττό δεν να σας πω πράγμα το οποίο γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, τις διάφορες προσπάθειες που έκανε ο Έγκελς και ο Μάρξ να αναιρέσουν τη σχηματική ανάγνωση αυτού του ζητήματος και στις επιστολές στον Μπλοκ, στον Κόνραντ Σμιτ κτλ., όπου ακριβώς θέλουν να δείξουν ότι αυτό που λέμε επικοδόμημα δεν είναι κάτι πρώτη θέση στο Φόιερμπαχ, γι' αυτό λέω ότι αναπτύσσεται σε όλη τη σκέψη του Μάρξ αυτή η σχέση. Δεν είναι κάτι παθητικό. Επενεργεί με τη σειρά του πάνω στη βάση, είναι μια διαπλοκή. Άλλες φορές, λέει ο Έγκελς, όταν η καμπύλη δηλαδή μεγαλώνει, δεν είναι μεγάλη περίοδος, άλλες φορές, λέει ο Έγκελς, στις πολλές συμπτώσεις της ιστορίας, στα πολλά γυρίσματα της συγκεκριμένης ιστορίας, αυτό που στην μικρά περίοδο είναι αυτό που λέμε επικοδόμημα και είναι παράγωγο της βάσης, στις μικρές στιγμές της ιστορίας, στις μικρές περιόδους, αυτό γίνεται το καθοριστικό στοιχείο.
ο θάνατος ενός ηγέτη. Το ότι ένας συνθέτης δεν ακούει καλά και δεν μπορεί να διευθύνει το έργο του. Το ότι ο Όθωνας δεν τα είχε καλά με την Αμαλία. Ότι ο Όθωνας ήταν βλάξ, όπως έλεγε και ο πατέρας του και όπως λένε και όλες οι ιστορικές πηγές. Δεν έπαιξε αυτό ρόλο στο γιατί η βαβαροκρατία εφαρμόστηκε έτσι και όχι αλλιώς στην Ελλάδα. Γεγονός είναι ότι η ξενοκρατία θα υπήρχε. Αλλά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πήρε η βαβαροκρατία στην Ελλάδα, μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, οφείλονται και στην ηλιθιότητα του Όθωνα. Εκτός των άλλων. Έκτοτε θεωρείται εκ των όνων κάνευ. Ε? Έκτοτε θεωρείται εκ των όνων κάνευ για την ηγεσία. Ναι, ηλιθιότητες. Των ψηφοφόρων. Και τον ηγέτη. Ναι. Πακέτο πάνε αυτό. Πάνε πακέτο 2-3 Τέλος σας είπα ότι και στο απόσπασμα που ανέφερα ότι η τέχνη και το ξεπέρασμα της τέχνης και γενικά μια φιλοσοφία της τέχνης στον Μαρξισμό είναι αδιανόητη χωρίς να τη συνδέσουμε με την έννοια του κομμουνισμού και με τις αναγκαιότητες της κομμουνιστικής κοινωνίας. Μέσα σε μια κομμουνιστική κοινωνία γράφουν τη μόνη όπου η πρωτότυπη και ελεύθερη ανάπτυξη των ατόμων δεν είναι μια κενή φράση, η ανάπτυξη αυτή καθορίζεται ακριβώς από τη σύνδεση των ατόμων, μια σύνδεση που συνίσταται εν μέρη στις οικονομικές προϋποθέσεις και εν μέρη στην αναγκαία αλληλεγγύη για την ελεύθερη ανάπτυξη όλων και τέλος στον καθολικό χαρακτήρα της δραστηριότητας των ατόμων πάνω στη βάση των υφιστάμενων παραγωγικών δυνάμεων. Εδώ επομένως πρόκειται για άτομα που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο ιστορικής ανάπτυξης και καθόλου για οποιαδήποτε τυχαία άτομα, ακόμη και αν παραβλέψουμε την απαραίτητη κομμουνιστική επανάσταση, που ίδια είναι ένας γενικός όρος για την ελεύθερη τους ανάπτυξη. Η συνείδηση των ατόμων για τις αμοιβαίες τους σχέσεις θα είναι φυσικά κάτι εντελώς διαφορετικό και επομένως δεν είναι ούτε η αρχή της αγάπης, ούτε της αφοσίωσης, ούτε ο εγωισμός. Αναφέρουν εδώ δηλαδή ότι η κομμουνιστική κοινωνία, η οποία προσέξτε, μιλάμε για μία διαδικασία, δεν μιλάμε για μία υπαρκτή πραγματικότητα που έχει εκ των προτέρων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν είναι δυνατόν. Ο Μάρξ έχει 15-20 ορισμούς από το τι είναι το πραγματικό κίνημα που καταλύει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων μέχρι ότι είναι η αφετηρία της ανθρώπινης ιστορίας, έως τώρα ήταν η προϊστορία και ούτω καθεξής. Είναι μια διαδικασία. Το ζήτημα είναι, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση, είναι το πώς κατανοεί κανείς αυτή τη διαδικασία, πώς κατανοεί τη συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία και ποια κριτήρια αποκτά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας για να αξιολογήσει και τη διαδικασία την ίδια, αλλά και το ιστορικό παρελθόν και το προσωπικό παρελθόν του, όχι και το παρόν του. Το βάζω σε ερώτημα. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο Μαρξισμός εισηγείται. Θα είμαι λίγο βιαστικός γιατί πέρασα την ώρα, έτσι Δημήτρη. Όχι, πες αυτά που θέλεις. Ναι. Από αυτή την άποψη ο Μαρξισμός εισηγείται και μία κατεξοχήν καινούρια ιδέα της πρωτοπορίας. Για την πρωτοπορία. Η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την έννοια της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας. Η καλλιτεχνική πρωτοπορία, όπως ξέρετε, είναι μία έννοια η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει αμφισβητηθεί, έχει αγιοποιηθεί πολλές φορές, έχει δαιμονοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση. Η έννοια της πρωτοπορίας, ξέρετε, πρωτοεμφανίζεται στα κείμενα των οπαδών του Σεν Σιμών, αυτού του μεγάλου τοπικού σοσιαλιστή. Για πρώτη φορά εμφανίζεται ο όρος πρωτοπορία στο κείμενο ενός μαθητή του,
Λαβεργκάν λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Το αναφέρει ο Ρενάτο Μποτζόλι στο βιβλίο του «Θεωρία της πρωτοπορίας». Και εκεί αυτή η έννοια σήμαινε το εξής, ότι οι επιστήμονες, οι βιομήχανοι, οι τεχνίτες και οι καλλιτέχνες θα πρέπει να μπουν μπροστά, εμπροστοφυλακή, αυτό σημαίνει avant-garde στην πραγματικότητα, να είναι πρωτοπορία των κοινωνικών εξελίξεων. Είναι προφανές ότι ο όρος ξεκινάει με πολιτική σήμανση, με κοινωνικοπολιτική σήμανση, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Όταν λοιπόν στην τέχνη αναφέρεται ο όρος πρωτοπορία, θα πρέπει να δούμε αυτή τη διπλή σημασία που έχει και κατά πόσον την έχει. Τι είναι πρωτοπορία, τι είναι καλλιτεχνική πρωτοπορία, τι ήταν καλλιτεχνική πρωτοπορία στην Σοβιετική Ένωση? Μόνο οι μορφικοί πειραματισμοί? Ήτανε δηλαδή μόνο μία εσωκαλλιτεχνική διαδικασία, ή ήτανε μία προσπάθεια συνδυασμού της καλλιτεχνικής μορφοποιητικής διαδικασίας με την πολιτική κοινωνική μορφοποιητική διαδικασία? Αυτό πρέπει να το δούμε. Όλες οι αστικές αναγνώσεις της ρωσικής πρωτοπορίας τίνουν στο πρώτο, ότι δηλαδή ανεκόπει ένα κίνημα το οποίο είχε πολύ ενδιαφέροντα μορφικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά και το οποίο ανεκόπει για τους γνωστούς λόγους, αν θέλετε, τους συζητάμε. Είναι όμως έτσι ακριβώς? Όταν σήμερα ένας πολιτικός φορέας μιλάει για πρωτοπορία, αναφέρεται στη μορφή της πολιτικής δράσης ή στο περιεχόμενο και τη μορφή της πολιτικής δράσης? Όταν μιλάμε για καλλιτεχνική πρωτοπορία, μιλάμε υποχρεωτικά για αλλαγές της μορφής στην τέχνη ή και του περιεχομένου? Ένας ο σημαντικότερος ίσως ιστορικός της αναγεννησιακής τέχνης, ο Φρέντερικ Άνταλ, φίλος του Γκέωργ Λούκατς, Ούγγρος και αυτός, έχει γράψει μια μνημειώδη ιστορία της φλωρεντινής ζωγραφικής. Εξαιρετικό έργο. Εκεί λοιπόν διατυπώνει μια σειρά σκέψεων για την εξέλιξη της τέχνης και έχει δύο σημεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο σημείο, σας το αναφέρω ακριβώς, είναι το εξής, ότι είναι λάθος να εξηγούμε την εξέλιξη της τέχνης, όπως κάνει ας πούμε ο Γκόμπριτς ή άλλοι ιστορικοί της τέχνης, μόνο μέσω των μορφικών αλλαγών. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο, γιατί η τέχνη ως μορφή εμφανίζεται. Δεν εμφανίζεται ως περιεχόμενο καθαρά, πάντα ως μορφές εμφανίζονται τα καλλιτεχνικά έργα. Αλλά πρέπει, λέει ο Άνταλ, να δούμε την ιστορία της τέχνης ως εξέλιξη περιεχομένου και όχι μόνο ως εξέλιξη μορφών. Και μάλιστα έχει ένα παράδειγμα, έχει δύο γνωστούς ζωγράφους της αναγεννησιακής τέχνης, τον Μαζάτσιο και τον Φαμπριάνο, οι οποίοι το 1425 ο ένας και το 1426 ο άλλος ζωγράφισαν ένα πίνακα, τον ίδιο πίνακα, Παναγία με το βρέφος. Και λέει ο Άνταλ, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι ο μεν ένας πίνακας έχει μία σοβαρότητα, μία λιτότητα, μία αυστηρότητα, ένα δραματικό στοιχείο, ενώ ο άλλος πίνακας έχει ένα στοιχείο πομπόδες, ένα στοιχείο μεγαλοπρεπές, ένα στοιχείο εξωτερικό θα λέγαμε. Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε μόνο με μορφικές αναλύσεις. Θα το εξηγήσουμε με αναλύσεις του περιεχομένου, με την ευρύτερη και τη βαθύτερη σημασία του όρου, δηλαδή και του προσωπικού και του κοινωνικού περιεχομένου ενός έργου τέχνης. Εκείνο δε που θα ήθελα επίσης να αναφέρω, συνοψίζοντας, κόβοντας δηλαδή, είναι η άλλη βασική έννοια η οποία για τον μαρξισμό είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε και τη φιλοσοφία της τέχνης. Είναι η έννοια της εργασίας. Η έννοια της εργασίας είναι μια βαθιά φιλοσοφική έννοια. Είναι η έννοια που, αν θέλετε, συμπυκνώνει όλες τις φιλοσοφικές κατηγορίες στη σχέση ανθρώπου-κοινωνίας-ανθρώπου φύσης. Η εργασία, η καλλιτεχνική εργασία για τον Μάρξ, για τον μαρξισμό,
στον κομμουνισμό έχει την αυθεντική της μορφή. Είναι μία αποξενωμένη εργασία. Ενώ η εργασία στις ανταγωνιστικές κοινωνίες, δηλαδή και στον καπιταλισμό και σε όλες τις κοινωνίες που επικρατεί ακόμα ανταγωνισμός, ακόμα και στον πρώιμο σοσιαλισμό κτλ., η εργασία είναι αποξενωμένη. Δεν χρειάζεται να σας πω τώρα για τη θεωρία της αποξένωσης. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλουμε αργότερα. Είναι όμως η εργασία είναι έχει ανθρωποποιητικό χαρακτήρα και από άποψη αισθητική. Όταν ο Μάρξ τα χειρόγραφα 44, επαναλαμβάνω σε ένα πρώιμο κείμενο που συλλαμβάνει την ουσία των πραγμάτων, λέει ότι οι αισθήσεις του ανθρώπου, εκτός από τη φυσική τους διάσταση, είναι κοινωνικές, διαμορφώνονται κοινωνικά. Δηλαδή, η ακοή, η όραση, δεν είναι ακοή και όραση μόνο ως φυσική ιδιότητα, ως φυσική δυνατότητα. Είναι ανθρώπινη ακοή και ανθρώπινη όραση, επειδή ακριβώς αποτελούν αποτέλεσμα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και της σχέσης του ανθρώπου με την κοινωνία. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα, για να δηλαδή τι σχέση έχει με την αισθητική. Όπως μόνο η μουσική αφυπνίζει τη μουσική αίσθηση του ανθρώπου, όπως για το άμουσο αυτή ακόμα και η πιο όμορφη μουσική δεν έχει κανένα νόημα, δεν αποτελεί καθόλου αντικείμενο, διότι το αντικείμενό μου μπορεί να είναι μόνο η επιβεβαίωση μιας εκ των ουσιωδών δυνάμεών μου, άρα μπορεί να υπάρχει για εμένα μόνο εφόσον η ουσιώδης δύναμή μου είναι δι' αυτήν η υποκειμενική ικανότητα, διότι η αίσθηση ενός αντικειμένου προχωρά για εμένα, έχει νόημα μόνο για μια αίσθηση που του αντιστοιχεί. Μόνο προς όσο προχωρά η δική μου αίσθηση, γι' αυτό το λόγο οι αισθήσεις του κοινωνικού ανθρώπου είναι αισθήσεις διαφορετικές από εκείνες του ακοινώνητου. Μόνο μέσα από τον αντικειμενικά εκδιπλωμένο πλούτο της ανθρώπινης ουσίας, εν μέρη για πρώτη φορά διαμορφώνεται και εν μέρη για πρώτη φορά γεννιέται ο πλούτος της υποκειμενικής ανθρώπινης αισθητηριακότητας. Το μουσικό αυτή, το μάτι για την ομορφιά της μορφής εν ολίγης, διαμορφώνονται και γεννιούνται αισθήσεις ικανές για ανθρώπινες απολαύσεις, αισθήσεις οι οποίες επιβεβαιώνονται ως ανθρώπινες ουσιώδεις δυνάμεις. Διότι όχι μόνο οι πέντε αισθήσεις, αλλά και οι λεγόμενες πνευματικές αισθήσεις, οι πρακτικές αισθήσεις, βούληση, αγάπη κτλ., με μια λέξη η ανθρώπινη αίσθηση, η ανθρωπιά των αισθήσεων, γεννιέται μόνο μέσα από την ύπαρξη του αντικειμένου της, μέσα από την ανθρωπισμένη φύση. Ο άνθρωπος ανθρωποποιεί την κοινωνία, ανθρωποποιώντας την κοινωνία διαμορφώνεται από αυτή και με αυτή τη διαδικασία ανθρωποποίησης που ο πυρήνας της είναι η ανθρώπινη εργασία, οι αισθήσεις του από φυσικές γίνονται κοινωνικές αισθήσεις. Αποκτούν αντικείμενο, τη μουσική, τη ζωγραφική και εφόσον αποκτούν αντικείμενο, το αντικείμενο διαμορφώνει και την αίσθηση. Αυτή είναι μια θεμελιώδης διαφορά που έχει ο μαρξισμός από άλλες αντίστοιχες αντιλήψεις. Θα τελειώσω με δύο θέματα. Το ένα είναι για το κοινωνική θέση του καλλιτέχνη. Είπα αρκετά και προηγουμένως. Έχει όμως σημασία ιδιαίτερα σήμερα να δούμε τι είναι ο καλλιτέχνης. Είναι ένα ξεχωριστό υποκείμενο, πώς τον βλέπει ο καπιταλισμός και πώς κοινωνιολογικά ταξικά μπορεί κανείς να το μελετήσει με βάση το Μάρξ. Για παράδειγμα, λέει ο Μάρξ στις θεωρίες για την υπεραξία. Μια τραγουδίστρια όταν τραγουδάει στο μπάνιο της ή τραγουδάει σε μια παρέα, πέστε ότι έχουμε εδώ μια τραγουδίστρια και μας τραγουδάει, μας προσφέρει την τέχνη. Μια τραγουδίστρια όμως η οποία τραγουδάει σε ένα θέατρο ή σε μια όπερα, στην ουσία είναι εργάτης ο οποίος σε έναν εργοδότη που είναι ο θειασάρχης, είναι ο θεατρώνης, είναι το ίδρυμα νιάρχου ή οτιδήποτε, προσφέρει
πουλάει την εργατική της δύναμη, τη φωνή της δηλαδή, και καρπούται την υπεραξία, ο θεατρώνης ή το θέατρο που πληρώνει εισιτήριο κτλ. Ένας δάσκαλος. Μας μαζεύει εδώ ένας δάσκαλος, ο Γιάννης ας πούμε, και μας λέει 5 πράγματα. Μας ευχαριστεί με τις γνώσεις που μας δίνει. Ο δάσκαλος όμως ο οποίος δουλεύει σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, είναι ένας εργάτης, ένας πνευματικός εργάτης, ο οποίος στην πραγματικότητα τι κάνει, πουλάει την εργατική του δύναμη και τη γνώση του και την, το κερδίζει ένας εργοδότης, ο ιδιοκτήτης του εκπαιδευτηρίου, ενώ αυτός αμείβεται πολύ καμηλότερα από την δουλειά την οποία προσφέρει. Ένας σκητσογράφος. Κάθομαι εγώ και σκιτσάρω εδώ ένα σκίτσο, ας πούμε, που κάνω, που μου αρέσει να σκιτσάρω όταν θέλω να προσέξω κάτι, σκιτσάρω. Ας πούμε ότι είμαι σκητσογράφος. Αν εμένα όμως με πάρει η Disney και με πάρει ως εργαζόμενο σκητσογράφο, πάω να είμαι ο καλλιτέχνης σκητσογράφος που ελεύθερα σκητσάρω, αλλά σκητσάρω μέσα σε μια ορισμένη παραγωγή. Επομένως πρέπει κανείς να το δει αυτό το θέμα καθαρά με κοινωνιολογικούς ταξικούς όρους. Και τέλος, είχα να πω πολλά για τον Λένιν και τον Τολστόι, είχα να φέρει και εδώ, αλλά άλλη φορά. Ένα κομβικό ζήτημα είναι σήμερα, εγώ δεν έχω απάντηση γιατί δεν τα ξέρω και αυτά, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά νομίζω ότι εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε. Είπα ως τώρα για τη σχέση καλλιτέχνη-έργου-κοινού, πώς διαμεσολαβείται από τις καπιταλιστικές σχέσεις και τα λοιπά, το ξέρουμε όλοι. Σήμερα όμως το ίντερνετ έχει κάποιος ελεύθερη πρόσβαση, ο YouTube. Μου λέει ας πούμε ο γιος μου, το κατέβασα από το YouTube, μπες στο YouTube να ακούσεις αυτό, να ακούσεις το άλλο. Εκεί είναι μια ελεύθερη πρόσβαση. Αναρωτιέμαι τι αλλάζει σε σχέση με τις παραδοσιακές σχέσεις που προσπάθησα να σας πω πολύ περιληπτικά και όχι πολύ επιτυχώς φοβάμαι ως τώρα. Κάτι αλλάζει. Τι συμβαίνει, γίνεται πιο ελεύθερη η τέχνη, πάβει να υπάρχει σχέση ιδιοκτησίας, να υπάρχει σχέση εκμετάλλευσης που ξέρουμε ότι υπάρχει της τέχνης στον καπιταλισμό. Πολλοί φίλοι μου λένε και κυρίως νέοι φίλοι ότι ρε παιδί μου έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Άλλο πράγμα τότε που για να ακούσεις την τρίτη συμφωνία του Μπετόβεν, αν δεν είχες την παρτιτούρα ή αν δεν είχες την τύχη να την ακούσεις μια φορά σε μια αίθουσα συναυλιών, είχες πάντως το προϊόν, το εμπορικό προϊόν, το δίσκο, τον έβαλες στο pick-up σου και άκουγες, αλλά αυτό σημαίνει ότι έδωσες λεφτά, αγόρασε ένα δίσκο, μια εταιρεία κατασκεύασε το δίσκο, ένα ολόκληρο σύστημα διανομής, διαφήμισης και διανομής, έδωσε το δίσκο παραπέρα κτλ. Ενώ σήμερα σου λέει μπαίνεις και θες να ακούς την τρίτη συμφωνία με τον Klemperer, μπαίνεις στο YouTube και την ακούς τσάμπα. Και από την άλλη διαβάζω, ακούω και διαφημίσεις και τα λοιπά, ότι η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική, ότι μην αγοράζετε, μην μπαίνετε και παίρνετε πειρατικά μουσική, αγοράστε CD με 25 ευρώ το ένα και ούτω καθεξής. Αυτό θα το θέτω σαν ερώτηση περισσότερο για να μου πείτε τη γνώμη σας, να με διαφωτίσετε και εμένα, αφού σας ευχαριστήσω που με ανεχθήκατε.